Κοντά μας ο Γιώργος ο Πατερημός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αυτισμού Γονέων. Σύλλογος Γονέων και Γηδεμών και Φίλων Αυτισμού Χίου. 2 Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις που ξεκινάνε από σήμερα, Γιώργο. Ξεκινάνε από σήμερα οι εκδηλώσεις. Έχουμε σήμερα σοπράνο μαζί με το Μουσικό Γυμνάσιο Χίου μία εκδήλωση. Παρασκευή το βράδυ, τις οποίες πάλι θα έχουμε εκεί την ώρα εγγραφές και για το τρέξιμο που τρέχω για τον αυτισμό για την Κυριακή το πρωί. Το Σαββάτο το βράδυ πάλι έχουμε μία εκδήλωση θεατρική, τη θεατρική παράσταση, της Όσο Μακαρίτης. Και την Κυριακή το πρωί έχουμε την εκδήλωση «Τρέχω για τον αυτισμό». Η μόνη αλλαγή έχει γίνει, αντί για 10 η ώρα το πρωί, θα γίνει στις 11 η ώρα το πρωί η κίνηση. Είναι 2 άτυποι αγώνες, γιατί το λέμε αγώνα, αλλά είναι κυρίως το μήνυμα που θέλουμε να φέρουμε στον κόσμο, ότι τρέχουμε για τον αυτισμό, αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους με τον αυτισμό, περνάμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Το πρώτο στάδιο είναι τα 1000 μέτρα που είναι για τα παιδιά και για τα άτομα με αναπηρία να συνεπάρξουν, να τρέξουν μαζί, και στις εγγραφές αυτών των ανθρώπων, των παιδιών και τα μία είναι δωρεάν και τους παρέχουμε και μία μπλούζα με το σήμα «Τρέχω για τον αυτισμό», με το επιτυχίο, με το ΠΑΣ μέσα στοιχείο. Και για τους ενήλικες είναι περίπου η ίδια διαδρομή με τη γυναικεία που είχε γίνει πριν 2 εβδομάδες του Χιος Ράνικ. Και η γραφή είναι γύρω στα 5 ευρώ, πάλι με την μπλούζα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τώρα την Περιφερειακή Ενότητα για τις εκδηλώσεις του ομιλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Χίος Ράνικ που είναι συνδιοργανωτής μου για το τρέξιμο, όπως και το Μαστίχα που μου παράχωρησε τις μπλούζες για να φτιαχτούν αυτές. Για τις 2 του Απριλίου είναι το μήνυμα ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο στις 2 του Απριλίου, είναι κάθε μέρα, όλη μέρα. Κάθε μέρα είναι δίπλα μας. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλους τους ανθρώπους, είπαμε ότι είναι η ευαισθητοποίηση για αυτά τα άτομα. Πιστεύω ότι η Χίος αρχίζει. Από τα μηνύματα που βλέπω προσωπικά, ότι η Χίος αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάποια θέματα. Κάποια θέματα τα οποία πρέπει να φτιαχτούν, πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες δομές για αυτούς τους ανθρώπους. Του Συλλόγου του Αυτισμού Χίου έχουμε 2 προτερήματα να κάνουμε, προτεραιότητες να κάνουμε σαν γονείς, γιατί κακά τα ψέματα εμείς οι γονείς είμαστε η φωνή των παιδιών. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα κέντρο ημέρας και ένα κέντρο διημέρευσης. Αυτές οι δομές είναι για μετά τη σχολική τους ζωή, από τα 23 τους και μετά, ώστε να μην μπορούμε να τα έχουμε κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι και να μπορούν να δημιουργούν κάτι. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα και να πιστέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά σοβαρά προβλήματα σε θέματα όλων των δομών της ειδικής αγωγής. Πιστεύω με τις ευαισθητοποίησεις να ξεκινήσουν και το κράτος να ξεκινήσει να αρχίσει να παίρνει τις πρωτοβουλίες ώστε να μπορεί να φτιαχτούν κάποιες δομές. Όπως και να έχει, η επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά είναι μια μέρα αισιοδοξίας. Βεβαίως και είναι αισιοδοξίας, γιατί όσο τα βλέπουμε να συνυπάρχουν μαζί με τα άλλα παιδιά, γι' αυτό και το τρέξιμο, ειδικά το μικρό, τα έχω βάλει μαζί με τα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα τα παιδιά τα δικά μας θα είναι οι αυριανοί πολίτες και της αυριανής κοινωνίας, ώστε να καταλάβουν και αυτοί ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι μαζί τους. Και ο καιρός στην Κυριακή αναμένεται καλός, έτσι. Ναι, ευτυχώς ο καιρός, εντάξει, θα έχει λίγο αεράκι γύρω στα 5 μποφόρ, αλλά πιστεύω ότι θα είναι καλός ο καιρός με ήλιο. Δεν είναι ανταγωνιστικός, το ξαναλέμε. Είναι ένας αγώνας ο οποίος να βρεθούμε να κάνουμε μια ωραία δράση, να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι το θέμα, να περάσουμε ότι υπάρχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω και η Κυριακή βράδυ έχουμε άλλη μια προβολή. Ναι, το ξέχασα, συγγνώμη. Είναι τόσες εκδηλώσεις. Η Κυριακή το βράδυ είναι άλλη μια εκδήλωση της κοινωνοτραφικής Ελέσκης, το Black Balloon, που είναι ένα όργανο το οποίο σχετίζεται με τον αυτισμό. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.